Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο η βούληση για παραχώρηση της πρώην Χαρτοπίας Λαδόπουλου στην περιφέρεια για 30 χρόνια, προκειμένου εκεί να λειτουργήσει το νέο διοικητήριο, παρά τις επιμέρους ενστάσεις της αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή ότι κρύβει σκοπίμως πως προτείνει την αξιοποίηση του ακινήτου μέσως ΔΙΤ, επειδή αυτό αντίκειται στην πολιτική ιδεολογία της. Ο Κώστας Πελετίδης στην εισήγησή του πρότεινε να προχωρήσει η παραχώρηση στην περιφέρεια για διοικητήριο. Επίσης αναφέρθηκε σε ενδιαφέρον που υπάρχει για στέγαση στο ίδιο ακίνητο της 6ης υγειονομικής περιφέρειας και υπηρεσιών της παιδείας. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι στο ακίνητο προτείνεται να λειτουργήσει το μουσικό σχολείο, αξιοποιώντας και το εργοστάσιο τέχνης όταν επισκευαστεί, ένα στούντιο για την νεολαία, αίθουσες χορού, χώροι για τη δημιουργία παραρτήματος του Δημοτικού Οδείου, γραφεία διοίκησης για κάλυψη των αναγκών του Δήμου 3.000 τετραγωνικών μέτρων, ένας βρεφονηπιακός σταθμός και μουσείο εργασίας εκεί στο παλιό εργοστάσιο, στα μηχανήματα, συμπληρώνοντας ένα πλέγμα λειτουργιών διοίκησης και πολιτισμού. Και αποδεχόμαστε την πρόκληση να συνολίσουμε δυνάμεις, πόρους και στρατηγική. Εκφράζουμε την βούλησή μας για συνεργασία και συνέργεια. Δείγμα του πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε την αυτοδιοίκηση και την τοπική διοίκηση τον 21ο αιώνα και καταθέτουμε την πρότασή μας στο Δήμο Πατρέων με τον οποίο μιλάμε το τελευταίο διάστημα για το συγκεκριμένο εμβληματικό έργο. Ένα έργο στο οποίο έχουμε αρχικά εκτιμήσει ότι θα έχει ως ελάχιστες απαιτήσεις χρήσεων το διοικητήριο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, έναν παιδικό σταθμό, το μουσικό σχολείο της Πάτρας και έναν πολυλειτουργικό συγκρότημα πολιτισμού, ιστορίας, δημιουργικότητας και τεχνών